Σήμερα αύριο κρατάμε φυσικά, σε λίγο αγωνία. Έχουμε και τους συνοδοκορυφείς. Φυσικά, γιατί σήμερα θα πάνε όλοι στους Μποντζόβι. Όλοι. Οπότε, παιδιά, όλοι θα πάτε. Έτσι, να κοιμηθείτε, να χαλαρώσετε για να πάτε στη συναυλία με πάρα πολύ χαρά και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, 125 εκατομμύρια πωλήσεις, κυρίες και κύριοι, παγκοσμίως από τη μέρα που ξεκίνησαν. Έχουν κόψει πάνω από ένα 350 εισιτήρια στην περιοδία τους μέχρι τώρα που ονομάζεται Open Air 2011. Ήρθαν επιτέλους στην Αθήνα. Σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ πραγματικά θα ξεσηκώσουν τους θαυμαστές τους. Και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ και τους αγαπούμε, γιατί μας θυμίζουν πολύ ωραία πράγματα της νιώτης μας, ετοιμάσαμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Πάμε να το δείτε και επιστρέφουμε. Η Bon Jovi, ένα από τα διασημότερα συγκροτήματα της rock σκηνής, με τα μεγαλύτερα tours παγκοσμίως και τα 125 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε λίγες μόνο ώρες θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια μοναδική συναυλία, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους στο πλαίσιο της περιοδίας Open Air 2011. Το συγκρότημα από το New Jersey της Αμερικής, που ήδη διανύει την τρίτη δεκαετία του, επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα μας, κάνοντας ευτυχισμένους χιλιάδες θαυμαστές του, οι οποίοι περίμεναν πολλά χρόνια για να τους απολαύσουν επί σκηνής. Η είδηση της συναυλίας τους στην Ελλάδα έκανε αρκετούς να σπεύσουν να αγοράσουν εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τα πιο ακριβά εισιτήρια εξαντλήθηκαν από τους δύο πρώτους μήνες. Οι Bon Jovi δημιουργήθηκαν το Μάρτιο του 1983 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους προσωπικό δίσκο ένα χρόνο μετά, δίνοντάς του για τίτλο το όνομά τους. Το 1986 κυκλοφόρησαν την τρίτη τους δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο Slippery When Wet, που θεωρείται και ο πιο εμπορικός τους δίσκος μέχρι και σήμερα. Ενώ το άλμπουμ New Jersey έμεινε στην κορυφή για 4 συνεχόμενες εβδομάδες, πουλώντας στην Αμερική 7 εκατομμύρια δίσκους. Το 2000, έπειτα από φήμες που ήθελαν το συγκρότημα να διαλύεται, οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Crash, που περιείχε και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το τραγούδι It's My Life. It's my... Στα τέλη του 2009, και ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει 3 δισκογραφικές τους δουλειές, αποφασίζουν να επιστρέψουν στη rock φόρμα τους με το άλμπουμ The Circle. Τα ψέματα όμως τελείωσαν. Λίγες ώρες απομένουν από το μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Αυτό που θέλει τους χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος να τους απολαμβάνει για πρώτη φορά live στη σκηνή.